στο πρώτο μαθητικό συνέδριο επιστήμης και τεχνολογίας. Anatolia is now celebrating its 125th anniversary. Our history goes back to Asia Minor, where we were founded in the hill country just to the south of Samsun in a town called Merzifon. Ο προφανής στόχος είναι να προωθήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την έρευνα και να εισαγάγει τα παιδιά στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και στη διαδικασία της μάθησης μέσα από την επιστημονική προσέγγιση, την αναζήτηση, την ανακάλυψη, τη διερεύνηση, την αναλυτική και συνθετική σκέψη. Το ACTAC προέκυψε και στηρίχθηκε σε σύγχρονες ιδέες και προσεγγίσεις για τη μάθηση που έχουν τεκμηριωθεί μέσα από πειραματικές μελέτες, οι οποίες παρουσιάζονται στα πρακτικά διεθνών συνεδριών και έγκυρων επιστημονικών περιοδικών. Οι ιδέες αυτές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που συνδέονται με την ουσία της μάθησης και της διδασκαλίας. Το πρώτο μαθητικό συνέδριο επιστημών και τεχνολογίας είναι πηγή έμπνευσης, που σε συνδυασμό με το ταλέντο του καθενός μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω επιστημονικές αναζητήσεις. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο και σε πολλές εργασίες θα πάρουν μια συγκεκριμένη εργασία. Και εδώ κάνω μια παρένθεση για να αναφέρω ότι το Club Science and Technology έχει συμμετέχει στο παρελθόν σε πολλά συνέδρια με την κυρία Σαμαρά με καταπληκτικές εργασίες. Και τι θα δω το απλό πράγμα στην πράξη, ότι όταν έχω να κάνω ένα έργο, θα το χωρίσω σε κομμάτια, ότι χρειάζομαι τον επιστήμονα, χρειάζομαι όμως και τον καλό πολιτή, χρειάζομαι και τον καλό λογιστή, χρειάζομαι και τον καλό στα γραφιστικά, δηλαδή θα τους δείξει στην πράξη αυτή η συμμετοχή τους τι σημαίνει ομαδοσυνεργασία προσέγγιση. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά είναι να σκέφτονται μέσω μακροπρόθεσμα και όχι με το άμεσο κέρδος και αποτέλεσμα. Επίσης, αυτή η κατάτμιση της γνώσης που επεσήμανε η κυρία Σαμαρά και η ομαδική συνεργασία είναι οι νέες στρατηγικές, όχι μόνο για τη μόρφωση, αλλά και για τις εταιρείες. Στις εταιρείες πλέον αξιολογείς αν μπορείς να δουλέψεις ομαδικά.
μετασυμμετρός του χώρου. Τι θα πει ένας μετασυμμετρός του χώρου? Θα πει ότι είναι ένας τρόπος να αντιστοιχίσω σε κάθε σημείο του χώρου ένα άλλο σημείο του χώρου. Τα μαθηματικά και ας πούμε τελευταία η πληροφορική του, τουλάχιστον η θεωρητική πληροφορική είναι ένα κομμάτι, μια μεταξέλιξη με το μαθηματικό σε πιο υπολογιστικά μαθηματικά. Η θεωρητική πληροφορική νομίζω και τα μαθηματικά είναι ένας σημαντικός κύκλος που συνδέει τις επιστήμες. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε στο σχολείο. Δεν μπορεί τα μαθηματικά να είναι κάτι ανεξάρτητο. Πρέπει να βλέπουμε πώς τα μαθηματικά βοηθάνε την τεχνολογία, πώς τα μαθηματικά βοηθάνε τη φυσική ή άλλες επιστήμες, τα οικονομικά. Αυτό νομίζω είναι αυτό που λείπει. Το ποιες είναι οι εφαρμογές. Καλό είναι να μάθουμε και τα Ιταλία, αλλά πώς θα ενθουσιαστεί κάποιος μαθητής για τη δύναμη των μαθηματικών, αν δεν βλέπουμε τις εφαρμογές στις άλλες επιστήμες.